Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινή καλεσμένη είναι η Ρούλα. Ρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει με τον Σπύρο? Ναι, εδώ και 2 χρόνια με έχει παρατήσει με 3 παιδιά και έχει φύγει στο εξωτερικό. Έχεις καμία ένδειξη για το που βρίσκεται, έχετε καμία επικοινωνία? Όχι. Πριν 6 μήνες περίπου είχε έρθει. Μιλήσαμε για 5 μέρες. Ήταν δηλαδή κάποιο πρόβλημα με το παιδί που ήταν να χειρουργηθεί και μετά σηκώθηκε και έφυγε πάλι. Ήρθε πάλι πριν γύρω στον 1 μήνα περίπου, τώρα με τους σεισμούς δηλαδή που γίνανε. Ήθελε να δει τα παιδιά. Εγώ βέβαια του είπα, έλα εκεί πέρα που τα παράτησα να τα δεις. Αυτός δεν ήρθε καθόλου και σηκώθηκε και έφυγε πάλι. Σου έδωσε καμία λογική εξήγηση για το λόγο που έφυγε, σου είπε? Ναι. Μου είχε πει ότι έχει καρκίνο η μαμά του και πρέπει να πάει. Βέβαια, εγώ δεν ήξερα γερμανικά να μιλήσω με την πεθερά μου, γιατί είναι Γερμανίδα η πεθερά μου. Λοιπόν, κάπου τον πίστεψα. Το λογικό ήταν, επειδή έχει περάσει κάτι τέτοια κατάσταση και η μητέρα μου, το ζήτησα και με τους δικούς μου, και μου λένε το λογικό είναι να τον αφήσει να φύγει, να πάει. Λοιπόν, από τότε, δηλαδή τον άφησε, έφυγε, όσο τον είδα τεσσό, είδα και εγώ. Πόσο καιρό λείπει τώρα? 2 χρόνια ακριβώς. 2 χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα που εμφανίστηκε ξανά και φάνηκε πλέον η εγκατάλειψη, φάνηκε δηλαδή ότι σου είπε ψέματα, ότι έφυγε και ότι δεν είχε σκοπό να γυρίσει. Εμένα μέχρι την τελευταία στιγμή μου λέγει ότι πήγε να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, να στείλει και τα παιδιά του. Ωστόσο, έπαιρνε τηλέφωνο όσο ήταν εκεί? Έπαιρνε στην αρχή τηλέφωνο, μετά σταμάτησε για 3-4-5 μήνες, μετά ξανά έπαιρνε πάλι, αλλά μόνο στο τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Κάθε φορά που μιλούσατε δηλαδή στο τηλέφωνο, πώς ήταν η συμπεριφορά του, ότι θα ξανάρθει κοντά σου, ότι σ' αγαπάει? Εγώ έτσι πίστευα. Έτσι πίστευα. Λογικά, όχι μάλλον. Θέλεις, Ρούλα μου, έτσι να μου τα πεις από την αρχή? Ναι. Είχαμε γνωριστεί το 86, σε ένα πανηγύρι. Λοιπόν, γνωριστήκαμε μέσω ενός φίλου. Πήγαινα σε κάποια μουσική εγώ, εκείνος ο φίλος δηλαδή, και αυτός το ίδιο, ήρθε και με πιάνει και μου λέει, τι έγινε, Ρούλα, ξέρω εγώ, αυτό παιδί μου ενδιαφέρεται για σένα, ναι. Τι πρέπει να κάνουμε? Του λέω, ξέρω εγώ. Στην αρχή που τον είδα, μου άρεσε. Του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ. Όλα καλά, όλα ωραία. Να βρεθούμε, του λέω. Μου λέει, πού να βρεθείτε? Είχαμε εκεί πίσω ένα φούρνο, πήγαμε στο φούρνο από πίσω. Περίμενα εγώ τίποτα εκείνος. Ντράπηκε. Εγώ έφυγα. Μου λέω, εντάξει. Ο άνθρωπος μπορεί να με θέλει, ξέρω εγώ τι έγινε. Ξανάρχεται μετά από λίγο φίλος του, μου λέει, έλα πήγαινε, μου λέει. Γιατί μου λέει, ντράπηκε, μου λέει να πάμε να μιλήσετε. Τι, στεκόσασταν απέναντι και δεν μιλούσατε ο ένας τον άλλον? Όχι, εγώ πήγα, αλλά εκείνος ήταν περιμένος, δεν ξέρω. Α, δεν εμφανίστηκε καθόλου. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, του λέω, πάω τη δεύτερη φορά, του λέω, με κοροϊδεύει ο φίλος, του λέω, ξαναπάω. Τι, με δουλεύει, του λέω, μένα, ναι. Μου λέει, κοίταξε να σου πω, πήγαινε, μου λέει, θα έρθει. Πάω και εγώ, ξέρω εγώ, συναντιόμαστε κανονικά. Συζητήσαμε. Εντάξει, μου άρεσε, του άρεσα. Δώσαμε κάποιο ραντεβού. Δούλευα εγώ, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Βρεθήκαμε. Λοιπόν, κάτσαμε σε μια καφετέρια, συζητάγαμε, μιλάγαμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα βρήκαμε. Εκείνος είχε κάποιο πρόβλημα με τους δικούς του τότε, με τον πατέρα του και η μαμά του, βέβαια Γερμανίδα, ο πατέρας του Έλληνας. Κάπου ήθελε, εγώ πιστεύω, να ξεφύγει από το σπίτι λίγο. Λοιπόν, μου είπε τα προβλήματά του και αυτά. Γνωριστήκαμε 20 Μαΐου. 14 Ιουνίου αναγνωριστήκαμε. Μέσα σε... Ήταν πολύ λίγο διάστημα, ναι. Κάτσαμε 6 μήνες αραβωνιασμένοι. Βέβαια, είχε φύγει από τους δικούς του, από τον πατέρα του. Έμενα σε έναν ξαδερφό μου. Λοιπόν, κάπου είπαμε να κάνουμε το γάμο. Πιστεύω ότι με αγαπούσε και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν και ο πρώτος μου άντρας, βέβαια. Λοιπόν, οι δικοί μου, εντάξει, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αν το θέλεις, πάρτονα. Μου είχαν σταθεί πάρα πολύ σαν γονείς, και η μάνα μου και ο πατέρας μου και η αδερφή μου, βέβαια. Έχω άλλες 3 αδερφές. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά σου, αν σ' αρέσει, πάρτονα. Δεν είχα αντίρρηση από τους δικούς μου. Είπα την ιστορία του ότι είναι αποχωρισμένους γονείς, ότι μπορεί να έχει προβλήματα, ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, στο κάτω-κάτω ξέρουμε ότι από πολλούς χωρισμένους γονείς γίνουν καλά παιδιά. Βέβαια, λίμον, ότι. Λοιπόν, εντάξει, μου λέει, πιστεύω ότι το στέγησαν όλοι. Και οι αδερφές μου και ο πατέρας μου. Και η μητέρα μου. Λοιπόν, πατρεύομαστε. 1 Νοεμβρίου. Λοιπόν, στην αρχή. Όλα τα πράγματα ήταν εντάξει, καλά. Για να νιώ πατρε ζευγάρι, ξέρω εγώ. Μετά από 4 μήνες μένω έγκυος. Λοιπόν, κάνουμε το πρώτο παιδί. Κάνει ένα πρόβλημα πολύ καλά. Ήταν κορίτσι. Λοιπόν, στο
Πηγαίναμε μια χαρά. Δεν είχα προβλήματα. Δούλευε, ξέρω εγώ, εντάξει, ήμασταν μια χαρά. Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό είχα. Μένω και στο δεύτερο παιδί μου. Εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Μαθαίνω ότι. Με παίρνει ο πεθερός μου ένα τηλέφωνο και μου λέει αυτή τη στιγμή, μου λέει, έχω πρόβλημα με την κόρη μου, τη μικρή, έχει φύγει από το σπίτι, θέλω να μου βοηθήσετε. Πρέπει να τη βρούμε. Πήγαμε στις αστυνομίες, πήγαμε παντού, τελικά τη βρήκαμε και ήταν Σαλαμίνα. Τι θα κάνουμε, μου λέει ο πεθερός, μόνο με σένα θα έρθει, μου λέει. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι σου έχει εμπιστοσύνη. Εντάξει, πάμε. Αφήνω το παιδί το μεγάλο στη μητέρα μου, ήμουν έγκυος εγώ γύρω ενός μηνού. Λοιπόν, μου λέει η μητέρα μου, τι γίνεται, μου λέει, να δούμε τι γίνεται με το παιδί. Πάμε, τη βρίσκουμε, ξέρω εγώ. Δεν θα πάω με τον πατέρα μου, λέει, θα έρθω με σένα. Ναι. Δεν θέλω τον πατέρα μου, θέλω να κάτσω μαζί σου, μου λέει. Τα περνάω πιο καλά, δεν με πειράζει, θα διαβάζουμε, θα κάνουμε, θα πάω στο σχολείο, θα συνεχίσω. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, πότε θα έρθει, δεν θα έρθω σήμερα, θα έρθω αύριο. Φεύγουμε εμείς από Σαλαμίνα. Γνωρίσαμε βέβαια στο περιβάλλον εκεί πέρα στη Σαλαμίνα που ήταν, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που είχε το μαγαζί που δούλευε η κουνιάδα μου, τη γυναίκα του και είχαν και μία υπάλληλο. Λοιπόν, αυτή η υπάλληλος ήταν χωρισμένη με δύο παιδιά. Τα είχε ο άντρας τότε. Τα παιδιά της τα είχε πάρει γιατί αυτή είχε ψυχολογικά προβλήματα και αυτά. Κάπου, κοίταξε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι στενοχωρημένος και τον αραπίνει και κάπου θες να τον βοηθήσεις. Και του λες, ξέρω εγώ, παίζουμε το πρόβλημά σου, τον πόνο σου. Συζητήσαμε με την κοπέλα, πήγαμε στην παραλία και με την άλλη κοπέλα. Την άλλη μέρα δεν ήρθε η κουνιάδα μου. Φύγαμε εμείς. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Την άλλη μέρα δεν ήρθε. Μετά από δύο μέρες πάμε να την πάρουμε. Λοιπόν, δεν είχε και δουλειά άντρα μου. Αυτό που είχε το κατάστημα μα λέει: παιδιά, θα μα βοηθήσετε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον δύο-τρει μέρε, ξέρω εγώ εδώ πέρα, αφού δεν έχετε και δουλειά. Να κάτσετε να δουλέψουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί να περάσετε κι εσεί. Να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Εντάξει, εντάξει. Όλα σωστά, όλα ωραία. Λοιπόν, πήγαμε εκεί πέρα. Εμένα κάτι δεν μ' άρεσε όμω. Ο άντρα μου πλέον, με το που έβλεπε κάθε κίνηση δικιά τη, τον έβλεπε ότι κάπου την υποστήριζε πάρα πολύ. Εγώ το άφησα, λέω εντάξει, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, άνθρωπος είναι. Τώρα με έναν άνθρωπο το καταλαβαίνει καλύτερα. Δηλαδή, τι εννοείς, ασχολιόταν πολύ μαζί της από ό,τι κατάλαβα. Αλλά τι εννοείς κάθε κίνηση που έκανε. Δηλαδή, πήγαινε έξω, ξέρω εγώ, εκείνη έκλαιγε, μην κλαίς, ξέρω εγώ, Σοφία, εντάξει, όλα θα στρώσουν, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα βρεθείς με τα παιδιά σου. Διάφορα. Εντάξει, λέω και ο άνθρωπος είναι. Από εκεί πέρα κάποια βοήθεια θέλει. Αυτός που είχε το κατάστημα, μου λέγε, πρόσεχε, μου λέει, γιατί αυτή μου λέει δεν είναι καλή. Δεν είναι δηλαδή του συναφιτή δικού μας. Mm-hmm. Αυτή είναι. Ψάχνει άντρα να βρει, μου λέει, μέχρι και σε μένα τα έχει ρίξει. Του λέει, αρκεί στα ματιά, έγινε του λέω, σιγά, η κοπέλα έχει τον πόνο τη, τώρα θα κάθεται να ρίξει τον κάθε άντρα. Και στο κάτω-κάτω λέω, χαράλησα, άμα νομίζω ότι είναι έτσι, λέω, τι να σου πω. Εντάξει, κάπου εγώ πιστεύω του ανθρώπου, δηλαδή, όπω του βλέπω. Βέβαια έκανα λάθο. Σε μια φάση όπω ήμασταν στο καράβι, μου λέει, άντρα θα την πάμε εμεί στο σπίτι. Εντάξει, λέω. Αλλά τον έβλεπε και επέμενε. Με έβλεπε βέβαια μερικές φορές που αγρίευα. Και του λέω: κάτσε, εσύ τι δουλειά έχει να την πα σπίτι τη. Μόλις κατέβω από το καράβι, θα πάει μόνη τη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελα να μάθω πού είναι το σπίτι τη. Δηλαδή, σαν διέστη, σαν γυναίκα, καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Βλέπει τον άνθρωπο πώ σου αλλάζει η συμπεριφορά του. Είχε δει κάποια ύποπτη κίνηση. Θα σου πω πάλι. Ύποπτη κίνηση είδα, ναι. Είχα δει την ώρα που ήμασταν, ήταν γύρω στι 10-11 ώρα το βράδυ. Σε μια φάση, εγώ δεν ξέρω, είχα τι υποψίε. Λοιπόν, περίμενε τον άντρα μου να κοιμηθώ. Εγώ κοιμήθηκα κανονικά. Έκανα πως κοιμούμουν, βέβαια, όχι κοιμήθηκα. Το βλέπω σε μια φάση και σηκώνει και φεύγει. Ήταν σαν ένα δωμάτιο, βλέπω βγαίνει από την πόρτα. Εγώ τώρα έκανα πως πήγα τουαλέτα για να μην με πάρει χαμπάρι, τον πήρα από πίσω. Λοιπόν, κρύβομαι σε ένα μέρος, τον βλέπω που πήγαινε προς τα κάτω. Ενώ με βλέπει. Μετά που μιλάμε τώρα, έφτασε γύρω στα 150-200 μέτρα. Και ξαναγυρνάει πίσω. Μου λέει, με παρακολουθείς. Του λέω, τι να σε παρακολουθήσω. Ήταν αργά όμως, ήταν γύρω στις 2.30 με 3 ώρα τη νύχτα, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν. Και πώς ξεχάστηκε. Πήγαινε. Ξεχάστηκε αυτό. Το πρωί που σηκώνομαι και πάω ξέρω κάτω, μου λέει στα ματσάρε γαμώ το, μου λέει με αυτήν εκεί πέρα που μπλέξαμε, μου λέει από τις 2.30 ώρα ήταν στη στιμένη λέει στη θάλασσα λέει, και περίμενε και περίμενε λέει κανέναν. Να το μυαλό μου λέω, κάτσε εκείνη την ώρα ήταν αυτό που πήγαινε κάτω. Ο άντρας τι δικαιολογία σου έδωσε που 2.30 ώρα. Μου λέει πήγα, μου λέει να κάνω μια βόλτα, να κάνω ένα τσιγάρο. Εγώ το χάψα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Όπως φεύγαμε από το καράβι, σας είπα και πήγαμε ξέρω, να την πάμε στο σπίτι, εγώ κοίταξα από το σπίτι. Δηλαδή τα σημάδια δεν τα ξέχναγα. Λέω τώρα θα θυμάμαι το σπίτι της, τουλάχιστον αν συμβεί κάτι να ξέρω πού είναι. Είχαμε σιγά-σιγά άρχισαν τα προβλήματα. Βλέπεις έναν άντρα πώς είναι η συμπεριφορά του, βλέπεις ότι κάπου αγριεύει, κάπου αλλάζει, κάπου. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν.
Φτάσαμε στο σημείο του λέω: Σπύρο, αυτό και αυτό συμβαίνει. Εσύ κάτι συμβαίνει με την Σοφία. Λοιπόν, κάνε κάτι, του λέω: Γιατί δεν σε βλέπω καλά. Όχι, μου λέει: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ τη λυπάμαι το ένα και το άλλο. Είχα την κουνιάδα μου και τον μπατζανάκι μου για 4 μήνες στο σπίτι μου. Τότε τα μπλέξα αυτή με ένα παιδί, αραβωνιαστήκαν, του είχα σπίτι μου γιατί θέλω να ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά ήμουν 3 μήνες έγκυο. Είχα φτάσει. Του λέω: Κοίταξε να δει, Σπύρο, του λέω: Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εγώ σε βλέπω και πιστεύω ότι σε χάνω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος. Δεν έχω νεύρα. Πιστεύω ότι μπορώ και κάτω την ψυχραιμία μου δηλαδή. Τέλος πάντων, του λέω: Κοίταξε να δεις, του λέω. Μου λέει: Δεν έχω τίποτα, ένα και τ' άλλο. Σηκώνεται, παίρνει το αμάξι του μπατζανάκι μου και εξαφανίζεται για 1 εβδομάδα. Θα πάω, μου λέει, για δουλειά. Εντάξει, εγώ έγκυος, μιλάμε, δεν δούλευε, δεν είχαμε λεφτά, μείναμε σε νίκη. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Το λέω στις αδερφές μου, μάλλον δεν το είχα πει στις αδερφές μου, ήρθε η μητέρα μου και ανοίγει το ψυγείο. Μου λέει: Τι είναι αυτό, εδώ δεν έχει τίποτα, μου λέει. Πώς θα είσαι το παιδί, εσύ που είσαι έγκυος ή τρως. Έρχεται η αδερφή μου μεγάλη, μου λέει: Αν είναι δυνατόν, μου λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα. 1 εβδομάδα μου λέει: Ζεις έτσι, γιατί μετά έκατσα και τη στάπα, δεν μπορούσα να πω τίποτα. Μου λέει: Μάνα μου καλά. Εσύ σε, μου λέει, ήσουν 52 κιλά και εσύ μου λέει 40. Αν είναι δυνατόν, είσαι έγκυος, μου λέει: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τη λέω: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Τη λέω: Αυτό και αυτό συμβαίνει. Μου λέει: Μάνα μου, σήκω να φύγουμε. Τη λέω: Όχι, εδώ είναι το σπίτι μου, δεν θα κάτσω. Κάτσε, ο άντρας σου λείπει ήδη 1 εβδομάδα. Ναι, λείπει 1 εβδομάδα, αλλά εγώ δεν είχα πει τίποτα στους δικούς μου, για να μην συγχωρήσω. Πού υποτίθεται ότι είχε πάει για 1 εβδομάδα. Μία δουλειά, λέει. Δεν ξέρω. Εγώ εντάξει, τα άφησα, ήξερα που ήταν βέβαια. Μετά έρχεται ο πατέρας μου. Με αυτήν να είναι. Α, εσύ πέθεσαι ότι είναι με αυτήν, Άννα. Αλλά η αιτιολογία, ποια ήταν η δικαιολογία ότι που πήγε 5 μέρες. Όχι, θα πάω για δουλειά. Πού, εκτός Αθηνών. Εκτός Αθηνών μου, πένε. Τώρα εγώ εκείνη την ώρα ήξερα που ήταν όμως, βέβαια. Mm. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πήγαινε. Αφού δεν έβρισκα, δηλαδή δεν έβρισκα άκρη πλέον, άρχισαν τσακωμοί γεροί μετά. Και του λέω: Εντάξει, σήκω, φύγει, τι να σου πω. Λοιπόν, έρχεται η μητέρα μου και η αδερφή μου και μου λέει: Τι γίνεται, μου λέει εδώ πέρα. Μου λέει: Η μάνα μου να σου πάω σπίτι. Τη λέω: Δεν φεύγω από το σπίτι. Πάει με την αδερφή μου, ψωνίζουν, μου φέρνουν πράγματα για το παιδί, γάλα και αυτά. Μου λέει: Μητέρα μου, τι θα κάνει τώρα. Θα το δεχτεί πίσω, μου λέει. Τη λέω: Μα είναι άντρα μου. Είναι ο πρώτο μου άντρα μου, έχω ένα παιδί, είμαι έγκυο. Μου λέει: Μα μου, τι θε να κάνει. Τη λέω: Τίποτα. Πάντω τη λέω: Μην μου πείτε να ρίξει το παιδί. Το έχω κάνει, πιστεύω μαζί, το είχα κάνει. Ήμουν ανώμημη γυναίκα του, δηλαδή δεν το είχα κάνει παράνομα το παιδί. Και τη λέω: Ότι και να γίνει, εγώ το παιδί δεν το ρίχνω αυτό. Όποιο και να κατεβεί κάτω και ακόμα να χώρισε, τη λέω: Το παιδί δεν το ρίχνω. Δηλαδή είναι η στόχη που έχω πάρει από του γονεί μου. Δηλαδή, παιδί δεν θα ρίξει και ποτέ θα πάτε στον άντρα σου. Ήταν τα δύο βασικά πράγματα από του γονεί μου. Mm-hmm. Θα σταθεί κυρία. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μου λέει μετά: Έλα σπίτι. Λοιπόν, υποχρεωτικά πρέπει να πάω σπίτι στη μάνα μου. Δεν πήγαινε άλλη κατάσταση. Εγώ από τη μέρα με τη μέρα έρευα. Πήγα σπίτι. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο μετά από 4-5 μέρες. Α, με πιάνει στο. Έρχεται η αδερφή μου μεγάλη. Έρχεται ο άντρας μου μετά από 2-3 μέρες. Μου λέει: Κοίταξε να δεις, μου λέει, θα πάμε, λέει, στην Ξάνθη, λέει, να παντρευτεί η αδερφή μου. Γιατί πήρε έναν άντρα. Καλά, εσύ πώς τον υποδέχεσαι τον άντρα σου μετά την εξαφάνισή του. Μου λέει: Πήγα για δουλειά. Λέω: Εντάξει, να σε πιστέψω, τι να σου πω. Τι να του πω. Δεν μπορούσα να του πω τίποτα πλέον. Του λέω: Εντάξει, αν νομίζω ότι είναι σωστά αυτό που κάνει, εντάξει, τελείωσε. Από μένα, τι να σου πω. Βέβαια. Ναι, αλλά ουσιαστικά έτσι αποδεχόσουν την ύπαρξη της άλλης γυναίκας. Βέβαια. Εσένα πώς έκανε αυτό να νιώθεις, δηλαδή πώς το έχεις σκεφτεί. Άσχημα, πολύ άσχημα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Ή θα τον έδιωχνα, λέω, ή θα τον κράταγα έτσι. Πίστευα ότι μπορούσα έτσι με τον τρόπο μου να τον κρατήσω, να τον φέρω πίσω. Πίστευα. Οι αδερφές μου λέγανε: Είναι δική σου επιλογή, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη μέση. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να τον πιάσουμε. Να του μιλήσουμε. Ή θα σε αφήσει ησυχία, να ηρεμήσει, να γεννήσει το παιδί σου με την ησυχία σου, ή από εκεί και πέρα βρες μια λύση. Δεν μπορεί ούτε εσύ να, δηλαδή να κάνει τη ζωή του κοινού και να πεθαίνει εσύ, τίποτα. Θα βρούμε μια λύση. Έχω 3 πάρα πολύ καλές αδερφές μου, σταθεί πάρα πολύ. Και οι 3 αδερφές μου. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν είχα αυτούς, δεν θα ήμουν και εγώ εδώ με τα παιδιά μου. Όπως είμαι τώρα. Λοιπόν, μου λέει. Αυτός δεν αποδέχεται, Ρούλα, ότι έχει ερωμένη. Όχι. Δεν έχω, είμαι για δουλειά. Εντάξει, να σε πιστέψω. Λοιπόν, μου λέει: Θα πάμε Ξάνθη. Εγώ δούλευα τότε γιατί δεν υπήρχαν τέτοια. Δούλευα, με είχαν πάρει σε ένα φασούτ και δούλευα. Για τουλάχιστον λέω να μεγαλώσω το παιδί και τουλάχιστον τώρα που είμαι έγκυος κάτι να κάνω. Λοιπόν, μου λέει: Θα πάω Ξάνθη. Του λέω: Θα έρθω και εγώ μαζί. Μου λέει: Δουλειά σου, θα την παρατήσω, του λέω, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε, ξέρω εγώ, τρακέρουμε στον δρόμο. Είχα το παιδί μου, ξέρω εγώ, μέσα, αυτό εκεί. Βέβαια, εντάξει, δεν πάθαμε τίποτα. Γυρίζουμε. Μου λέει: Όχι, δεν θα έρθει στην Ξάνθη. Μου λέει: Θα πω εγώ με τη Στέλλα και ξέρω εγώ. Λέω: Όχι, δεν θα πάω. Λέω: Θα έρθω και εγώ μαζί. Μου λέει: Έλα, μου λέει: Αν νομίζω ότι θα έχω τίποτα. Μου λέει: Έλα, πήγα, ξέρω εγώ.
Τρακέρνουμε, βάζουμε το αμάξι στο συνεργείο, δεν είχε με τι να μετακινηθεί, έπαιρνε το αμάξι του κουνιάδου μου πλέον. Εξαφανίζεται πάλι. Τον πιάνει η αδερφή μου, του λέει, ο γαμπρός μου, του λέει, τι γίνεται, του λέει. Το έχεις βρει, το έχεις, του λέει, δίπορτο. Ή θα κάτσω σπίτι, σήκω, φύγε. Παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με όχι τη γυναίκα ακόμα. Αυτή. Ότι έκανε λάθη που έφευγε από το σπίτι. Α, και πού, ποια ήταν η αιτιολογία, πού πήγαινε. Ότι δούλευα. Πήγα να βρω δουλειά, να βγάλω μερικά μου και να έρθω να, ξέρω, να μείνουμε μαζί. Ήταν αυτή η προοπτική του. Εντάξει. Εγώ τυχαίνει όμω. Σιγά σιγά η εγκυμοσύνη προχωράει. Προχωράει. Λοιπόν, με πιάνει ο γιατρό μου και μου λέει: Βλέπω ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Μπα που με εξετάζει ο γιατρό, είδε κάποιο πρόβλημα. Μου λέει: Δεν πάμε καλά. Τι λέω, γιατί δεν πάμε καλά. Μου λέει κάτι βλέπω. Θέλω να γεννήσω, μου λέει μετά και να μην σε αφήσω. Μου λέει να το δούμε αυτό το πράγμα. Τι λέω, εντάξει. Ο άντρας δεν ήταν από την αρχή εκεί. Ήταν όλοι. Όλοι από την αρχή έξω. Δεν είχα παράπονο, ήταν όλοι δικοί μου, μητέρα μου, πατέρα μου, όλοι. Λοιπόν, του λένε κορίτσι μου, λέει, δεν πειράζει. Μου λέει γερό, αφού είναι εντάξει. Δεν είχαμε προβλήματα. Σιγά σιγά μετά άρχιζε, ξέρω εγώ, και έστρωνε. Δεν είχαμε προβλήματα άλλα. Μετά από κανένα χρόνο, ενάμιση, ξέρω εγώ, που μεγάλωνε και η μικρή μου, μαθαίνω. Το παιδί βλέπω, τελικά δηλαδή, καλά γεννήθηκε. Το παιδί γεννήθηκε καλά, μια χαρά δεν είχε μετά πρόβλημα. Εγώ όμως, όταν μου είπε ο γιατρός μου ότι πρέπει να κοιτάξουμε την αρρώστια μου, εγώ το άφησα. Το άφησα, ξέρω εγώ. Λέω εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μετά έπεσα, ξέρω εγώ, με τα παιδιά, εγώ και αυτά. Είδα δύο τα παιδιά. Έκανα κάποιο τεστ. Εντάξει, είχε βγει κανονικό, δεν είχα κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ. Το άφηνα. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή που μαθαίνω ότι από ένα βγει ο άντρας με ένα φίλο του. Τα βγω, μου λέει, ξέρω εγώ, με τον Γιάννη και αυτά. Του λέω, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να σου θέσω πράγματα. Είσαι άντρας, εγώ έχω δύο παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βγαίνω μαζί σου βόλτα. Λοιπόν, κάπου πρέπει και εσύ να ξεσπάσεις. Να πας έξω μια βόλτα να πεις με ένα. Δηλαδή, δεν θέλω να τον έχω κλεισμένο τον άντρα. Όσο έχει κλεισμένο, θα σου φύγει. Άρα ο άντρας σου έχει σταματήσει να βγαίνει έξω, να εξαφανίζεται. Έβγαινα. Ναι, δεν έβγαινε όσο έβγαινε. Δηλαδή, να βγαίνει έξω, ξέρω να κάθεται μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, ξέρω εγώ 4 ώρα το πρωί. Εσύ τι πίστευες ότι έχει συνεχίσει να έχει σχέση με αυτή τη γυναίκα. Όχι. Είχε χωρίσει. Ναι. Ναι, με εκείνη έχει χωρίσει και ήταν το λιωτικό. Εντάξει, πέρναγα μια ζωή καλή. Δεν μπορώ να πω ότι είχα παράπονο όμως. Δηλαδή τα βρίσκαμε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ οξύθυμος, αλλά του περνάγανε και αμέσως βέβαια τα πράγματα. Δηλαδή όπως και εμένα. Δηλαδή σε 5 λεπτά, αλλά πάντα θα πέσω εγώ. Του λέγα τι έγινε, ξέρω εγώ. Εντάξει, πάντα έπεφτα. Αυτό μου λέγανε και η μαμά μου και τα αδερφές μου. Πάντα πέφτεις, μου λέει. Δεν πειράζει. Όταν τη χτύπησε ασθενή στην πόρτα και σε είδε, πώς αντέδρασε. Δεν με περίμενε εκεί. Με τίποτα δεν με περίμενε. Μου λέει, καλά, μου λέει, πώς από εδώ, το ένα και τ' άλλο και αυτά. Λέω να ήρθα να δω τι κάνει. Εγώ βέβαια πήγα να δω τι αν γίνεται. Μου λέει, κουμπάρα μου, ήταν και κουμπάρα μου μαζί. Του λέω, αυτού του ανθρώπου του πάντρεψα και δεν θέλω να του χωρισμένου. Κακομοίρα μου, τη λέει, έχει άλλη μόνο σου αν γίνεται τέτοιο πράγμα. Αυτή μετά τον έδιωξε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε. Εσένα σου έδωσε το λόγο ότι δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ του. Ναι, και οι δύο. Ήταν εκεί και ο άντρα σου. Όχι, μετά που πήγαμε και του ζήτησα συγγνώμη, που τη ζήτησα συγγνώμη δηλαδή. Λέω, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν. Εσένα ποιος έπεισε και πήγες και τη ζήτησε συγγνώμη, ο άντρας σου, ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Με ποιο τρόπο όμως σε έπεισε. Ναι, μου λέει δεν συμβαίνει τίποτα και αυτά. Εντάξει, εσύ το ξέρεις αυτό. Βέβαια όταν αρχίσαν τα πράγματα, με την αρρώστια τη δικιά μου, με πήγε ο γιατρός. Και μου λέει, σιγά σιγά δηλαδή που εξελιχθήκαν μετά τα πράγματα και άρχισε σιγά σιγά και το πρόβλημα ήταν πιο έντονο. Δηλαδή πιο έτοιμο. Μπράβο, μου λέει, κοίταξε να σου πω, μου λέει, έχουμε πρόβλημα. Εγώ θα σας μιλήσω όλοι ξεκάθαρα. Ή έχεις πάει με άλλον άντρα εσύ, ή έχει πάει με άλλη γυναίκα αυτός. Δηλαδή αυτή η αρρώστια δεν κοντάται δηλαδή, ούτε από τουαλέτα, ούτε τίποτα. Είναι μόνο από επαφή γυναίκα προς άντρα και άντρα προς γυναίκα. Την κοιτάω εγώ, γιατί εντάξει είχα κάποιο θάρρος με τη γιατρό αυτό, που είχε ξεγεννήσει δύο παιδιά, την ήξερα πολλά χρόνια, εντάξει κάπου. Τη λέω, με περνά για τέτοια, με ξέρει για τέτοια να πάω με άλλον άντρα. Μου λέει όχι. Κοιτάει τον άντρα μου. Δεν μιλήσανε. Κάπου δεν ήθελα και εγώ να του δώσω. Εντάξει, να το στιγματίσω κάπου, δεν θέλω να το χωρίσω. Λέω εντάξει, τώρα το τι έγινε, τη λέω αυτό το ξέρω εγώ. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα μετά όμως τα αποδέχτηκε. Εντάξει, μου λέει να αλλάζουμε και αυτά. Σιγά σιγά. Μετά μιλάμε από 3-4 χρόνια που γίνανε. Και του λέω δεν σε νοιάζει. Δηλαδή τη στιγμή που εγώ του έλεγα ότι με κόλλησε αυτή την αρρώστια, δηλαδή ήταν σαν να τον έστεινα στον τοίχο. Και δεν ήθελα να του λέω αυτή την κουβέντα, αλλά με ανάγκαζε όμως να την πω. Του λέω μην κάνει άλλα πράγματα. Δεν είσαι μόνο σου, έχει δύο παιδιά πίσω σου. Αυτή τη στιγμή κάναμε μια οικογένεια. Αν θες να την κρεμίσει, είναι δικαίωμά σου. Κάνει ό,τι καταλαβαίνει, αλλά σκέψου τα παιδιά σου πίσω σου. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή να σα πω κάτι. Θα μου πει γιατί έκανε και τρίτο παιδί. Πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω άλλο παιδί. Μετά από αυτά που γίνανε, και ειλικρινά προσπάθησα γύρω στου 4 μήνε να πιάσω με τα παιδιά. Ήταν δύσκολο να πιάσω παιδί.
Έρχεται στιγμή, το ήθελε το πρώτο παιδί. Τον έβλεπα δηλαδή που ήθελε. Και συγκεκριμένα έκανε το αγόρι μετά. Αυτό το παιδί το λάτρεψε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το αγάπησε το παιδί αυτό. Μέχρι τότε δηλαδή το είχε αγαπήσει το παιδί. Δέθηκε με αυτό το παιδί πάρα πολύ. Δηλαδή και με τα άλλα μου δύο παιδιά, αλλά όσο ήταν το αγόρι, ήταν πολύ δεμένος μαζί του. Πιστεύω ότι το λάτρευε αυτό το παιδί. Δηλαδή έλεγα είναι η ζωή του. Πιστεύω ότι το αγαπούσε πιο πολύ για από μένα. Λοιπόν. Μέγανε σιγά σιγά το παιδί. Πήγε ένα χρόνο, πήγε δύο, ξέρω εγώ, 2,5 χρονών. Σιγά σιγά μετά δεν έβγαινε βόλτες όμως. Εγώ όμως δεν του θεωρούσα τίποτα. Ό,τι ήθελε, τι ήθελε, το κομπιούτερ. Έφερε του φίλου στο σπίτι. Καθόταν μέχρι τι 5 ώρα 6 το πρωί, παίζαν κομπιούτερ. Κάπου εγώ, σαν γυναίκα πλέον μετά, δηλαδή άρχισαν τα νεύρα μου και λίγο σιγά σιγά ανεβαίνανε. Και του λέω κάτσε. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να πω ότι τελειώνει εσύ, να σου κάνω παρέα ή να σου βάλω μετά 3-4 ώρα να φας το βράδυ, γιατί εσύ δεν έχει όρεξη να φας στις 1 η ώρα ή στις 12 η ώρα και θα κάθομαι εγώ εκεί πέρα να φυλάω εσένα. Πρέπει το πρωί να πάω τα παιδιά σχολείο, να σηκώσω εσένα στη δουλειά να μαγειρέψω. Όταν γεμάσει 5-6 ώρα, τι ώρα θα σηκωθεί. Θα σηκωθεί 1-2 ώρα. Πότε θα μαγειρέψει, πότε θα φάνε τα παιδιά. Ήταν στον κόσμο του. Δηλαδή του άρεσε το παιχνίδι, τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, κάπου έλεγα εντάξει, άστονα, τουλάχιστον δεν βγαίνει έξω, να κάθεται σπίτι να με του φίλου του. Μιλάμε κάθε βράδυ να έχω 10-12 άτομα στο σπίτι. Μιλάμε να γίνεται ένα πράγμα. Του έλεγα στο κάτω-κάτω εγώ. Πώς ήταν, θέλω, καλές. Δεν είχαμε έτσι δηλαδή προβλήματα. Αλλά του έλεγα, ρε Σπύρο, κοίταξε να σου πω, του λέω. Πρέπει να βρεθούμε και κάπου μόνοι μας. Δεν μπορεί 5-6 ώρα το πρωί. Εγώ εντάξει, ένα άνθρωπος, εντάξει, κάπου κουράζεσαι. Ή να σε ξυπνάει, ξέρω εγώ 4 ώρα. Κάπου του λέγε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ήταν δηλαδή στιγμές, δηλαδή πρέπει να το σκουντάω, να του πω, κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα. Όσο να είναι εντάξει, δεν πάμε να είσαι και γυναίκα, δεν είναι. Έτσι πιστεύω. Σιγά σιγά όμως εγώ, το πρόβλημά μου ήταν, εντάξει, ήμουν 52 κιλά. Μετά σιγά σιγά με το πρόβλημα αυτό έπρεπε να παίρνω κάτι κορτιζόνες. Εγώ πρέπει να το συνεχίσω αυτό το πράγμα. Έπαιρνα για πολύ καιρό. Γι' αυτό έχω γίνει και τα κιλά που έχω γίνει βέβαια. Βέβαια δεν τον ενοχλούσε αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Και μου λέει, ξέρω ότι κάπου εγώ είμαι η αιτία αυτή, λέει και δεν με πειράζει. Το ξέρω. Βέβαια συνέχισα και τα πέρα πολλά χρόνια. Κοίταξε να δει τώρα και η δική του ευθύνη να μην ήταν, αν είναι δυνατόν. Όταν αγαπά έναν άνθρωπο, δεν σε πειράζει που θα πάρει 5 και 10 κιλά, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, τέλος πάντων, πίστευα. Εντάξει, λέω. Όχι, το συζητήσαμε, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, σιγά σιγά μεγαλώναν τα παιδιά, πήγαιναν στο σχολείο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Κάπου όμως δεν ενδιαφέρονταν για τα παιδιά. Δηλαδή, σαν πατέρας να πάνε να ρωτήσει τα παιδιά σχολείο πώς πάνε. Δηλαδή, πάντα ήμουν εγώ. Εγώ θα πάω να φτιάξω το αμάξι του, εγώ θα πήγαινα, ξέρω εγώ, τα πάντα. Γιατί δουλειά του τα πράγματα εγώ θα πήγαινα να τα κουβάλαγα, τα παιδιά μου σχολείο εγώ. Δηλαδή, αφού μου λέγανε τα σκάλι, καλά, ο πατέρας ποιος είναι. Δεν θα αυτή διαφορά να ρωτήσει, του λέγα πήγαινε ρωτά για τα παιδιά σου. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Τώρα να ξέρει ένας άνθρωπος ότι είναι μόνο η μάνα σου, λέει πού είναι ο άντρας. Του λέω, μην τα βάζεις πάντα τα βάρη σε μένα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω παραμελούσα το σπίτι μου για να πηγαίνω στις δουλειές τις δικές του. Δηλαδή, εγώ τώρα θα κλείνω τις δουλειές τις δικές σου. Εγώ θα πηγαίνω να παίρνω ξέρω εγώ, τα πράγματα που πρέπει να πάω να πάρεις εσύ και εσύ κάθεσαι να μπεις στο κομπιούτερ. Δεν είναι, να με βλέπουν τώρα να πηγαίνω σε ένα συνεργείο να φτιάχνω το αυτοκίνητο και να είναι 10 άτομα και να είμαι εγώ μόνη, η μόνη γυναίκα εκεί πέρα. Του λέω κάπου είναι ντροπή. Με είδε μια μέρα η μητέρα με τον πατέρα μου και νευρίασε. Μου λένε είναι δυνατόν μου λέει. Είναι ντροπή πράγματα αυτά μου λέει. Να κάθεσαι να μπεις στο κομπιούτερ και σαν γυναίκα να κάθεσαι λέει, με 10 άντρες εδώ πέρα. Κάπου μου λέει η μητέρα μου εντάξει δεν θέλω. Λοιπόν, είχα τη μεγάλη μου την κόρη. Δηλαδή, εγώ αν θα πήγαινε για τις δουλειές του, άφηνα τα παιδιά μου βέβαια, τα άλλα τρία παιδιά με τον άντρα μου. Ό,τι γινόταν. Δηλαδή, αν χτύπαγε όλο το μικρό, θα χτύπαγε το μεγάλο. Το μεγάλο του είχε δημιουργήσει πρόβλημα όμως. Μία αυτό, πρόσχε το μικρό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Κάπου το παιδί. Δηλαδή το. Πώς να σου πω τώρα. Αισθανόταν ότι το διαχώριζε τέλος πάντων. Μπράβο. Και όχι μόνο, το είχε πολύ δηλαδή, πάνω στο παιδί. Mm. Δηλαδή, ό,τι έκανε ξέρω, το μικρό, το έφυγε το μεγάλο. Πες μου κάτι, σε όλο αυτό που μου περιγράφεις αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι ουσιαστικά έχεις έναν άντρα μέσα στο σπίτι, ο οποίος βεβαίως και έχει όρεξη να παίξει κομπιούτερ, βεβαίως και έχει όρεξη να καλέσει τους φίλους του, αλλά όρεξη για να μείνετε οι δυο σας δεν είχε. Όρεξη για να ασχοληθεί με τα πράγματα του σπιτιού μετά ή με τα παιδιά δεν είχε. Όχι. Εσύ πώς του το έλεγες αυτό το πράγμα, δηλαδή του το χρέωνες αυτό, του έλεγες ότι κοίταξε να δεις. Βεβαίως και δεν με απατά στη δεδομένη φάση και αυτό το εκτιμώ, αλλά απ' την άλλη είσαι αδιάφορος, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο. Βέβαια. Αυτό εμένα ήταν το πάνε συζήτηση. Πιστεύω ότι ήμουν ένα. Μετά άρχισε και έλεγε: Αχ, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένο πάνω στο κεφάλι μου, ξέρω εγώ. Αυτό είναι φυσικό είναι. Όταν κάθεσαι 15 ώρες στο κουμπί, τι θα κάνει. Θα πάρω το κεφάλι σου. Εντάξει, κάπου έλεγα: Εντάξει, άστονα. Δεν πειράζει, ξεσπάει, δεν πάει πουθενά. Εντάξει, λέω: Δεν πειράζει. Και η ιστορία. Εντάξει, είχαμε τις καλές στιγμές, είχαμε εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε. Εντάξει. Η ιστορία με την άλλη γυναίκα έχει ξεχαστεί σε αυτή τη φάση που μου περιγράφει. Έχει ξεχαστεί, ναι. Είχε να βγει και 2-3 χρόνια, 24. Μιλάμε με το που έγινε δηλαδή, η περίπτωση με το μικρό
Και γέννησε το μικρό μετά, δεν έβγαινε καθόλου έξω. Δηλαδή, το βόλτιζε πήγαινε. Του είχα πει πίσω να ξαφνικά ξέρω να ξεσπάσει, να βρει και από το κομπίτι. Όχι, μου ήρθε καθόλου εδώ. Εσένα σου ζητούσε να βγαίνετε έξω μαζί. Μου έλεγε να βγει. Εντάξει, βγαίναμε, πηγαίναμε στου δικού μου. Ήταν μικρά τα παιδιά, δεν μπορούσε πού να πα. Δεν πήγαινε στο μυαλό μου καθόλου ότι είχα γίνει γυναίκα, αφού ήταν όλη την μέρα σπίτι. Δηλαδή, δουλειά, θα έρχονταν σπίτι, ξέρω εγώ, δουλειά, σπίτι, αυτό ήταν. Δηλαδή, δεν πήγαινε πουθενά. Δηλαδή, μέσα μου είναι κάποιο πρόστιμα, λέει κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Από πού? Άρχισε σιγά σιγά έπινε, ξέρεις, άκουγε μουσική. Ήταν δηλαδή, άλλαζε πλέον η συμπεριφορά. Λέω τι γίνεται, ρε, αφού εδώ κάθε μέρα είναι. Στη δουλειά προλαβαίνει. Αποκλείεται, λέω. Δεν γίνεται. Τι άκουγε μουσική και σκεφτόταν. Ναι, ήταν πολύ σκεφτικός. Λέω κάτσε, πού πας. Με τι, τι είδους μουσική, ελληνική. Ερωτευμένο. Βέβαια, σίγουρα. Λοιπόν. Λέω δεν πειράζει, λέω εντάξει, κάπου. Λέω, μπορεί να θυμάται στιγμές παλιές, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να καταλάβω το μυαλό. Δεν ζήλευες εσύ όμως με όλα αυτά. Να ζηλέψω, συγγνώμη, γιατί αυτό ήταν σπίτι μέσα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορούσα να το χωρίσω στο μυαλό μου. Ναι, αλλά απ' την άλλη μου λες, μπορεί να κάθεται να σκέφτεται παλιές αναμνήσεις. Ακόμα και αυτό για μένα θα ήταν λόγος να ζηλέψω. Μπορεί να ήταν για δικές μου αναμνήσεις. Εγώ λέω για τον εαυτό μου τώρα, δεν λέω για τις άλλες. Α, μπορεί να ήταν για σένα. Ακριβώς. Στο έδειχνε, υπήρχε έτσι αντίστοιχη συμπεριφορά και προς εσένα. Ναι, δεν είχα παράπονο. Κανένα. Μετά σιγά σιγά που έκοβε δηλαδή με τους φίλους. Δεν είχε δηλαδή έτσι. Σιγά σιγά μετά άρχισα να μου ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Πήγαμε στους δικούς μου, δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια το τελευταίο διάστημα έκοψα και από τους δικούς μου τελείως. Από τη μητέρα μου, από τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου. Μου λέει η μητέρα μου, γιατί έρχεσαι μόνη σου με τα παιδιά. Πού είναι. Λέω, βρε μαμά, ξέρω εγώ. Έχει δουλειά. Τι να κάνω, και εγώ λέω ψέμα στη μάνα μου. Τι άτσα, εγώ του παίζει κομπιούτερ ή κάθε με τους φίλους του. Έχει δουλειά, δεν έχει κολλάσει ακόμα. Και πώς γίνεται, έχει αυτοκίνητο και εκείνο, ξέρω εγώ. Θα τον φέρω φίλο του. Τι να πω εγώ εκείνη την ώρα. Κάπου τον κάλυβα. Μου λέει, μάλλον μην το καλύψει πολύ. Αν δεν θέλει να έρθει, πες το μας. Όχι, καλή μαμά, και σαν αδερφέ μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, μου λέει, δεν θέλει να έρθει, τελείωσε. Η πληγή ήταν δικιά του. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Λοιπόν, αλλά το κακό ήταν ότι εγώ θα γύρω, ξέρω εγώ, 10-11 η ώρα στη μητέρα μου. Όταν είχε ο πατέρα μου γιορτή, φυσικό ήταν θα κάτσω, κάνει τραπέζι. Μετά θα κάτσω στη μητέρα μου. Και άρχισα μετά. Γιατί ήσουν και τέτοια ώρα, τι ώρα είναι αυτή που γυρνά, 11 η ώρα μιλάμε τώρα με τα παιδιά μου μαζί. Και μόνο. Του δρόμου οι γυναίκες, να μην το πω διαφορετικά όπως το λέγε, γυρνάνε, του λένε δυνατόν, είχα πάρει τα παιδιά. Και μετά ρώτησε το παιδί μου το μεγάλο, πού ήσασταν. Βλέπω, μπα, τι ήμασταν, πού να πάμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή ένα πράγμα παράξενο. Του λέω, καλά, ζηλεύεις πώς τη μάνα μου. Και αν στο κάτω κάτω τη γραφή, έχεις πρόβλημα, έλα μαζί μου. Γιατί κάθεις εδώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μου λέει, εμένα με ρώτησε αν έχω φάει. Κάτσε, αφού την ώρα που φύγα σου βαρακή έφαγες, από εκεί πέρα τώρα. Δεν σου πω εγώ να μιλήσεις μαζί σου. Να μιλήσεις μαζί μου. Έλα, επιλογή ήταν δική σου. Έρχονταν, ξέρω εγώ, πήγα στον πατέρα μου. Εγώ πήγα στον πατέρα μου. Πάμε στον πατέρα σου, ξέρω να δει τον πατέρα σου. Όχι, μου λέει δεν πάω, πήγαινε εσύ. Τι δουλειά έχω να πάω στον πατέρα σου. Πάμε μαζί. Ο άνθρωπο μπορεί, ξέρω να θέλει τίποτα, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Εσένα δεν σε ενοχλούσε που δεν σε ακολουθούσε πουθενά. Πώ με ενοχλούσε, πάρα πολύ, τι να έκανα. Δεν μπορούσα να πάω στη μητέρα μου. Δεν μπορούσα να πάω στου αδερφέ μου. Εντάξει, αφού έχει το πρόβλημα, εσύ μην έρθει, εγώ θα πάω. Πε μου όμω το πρόβλημα σου ποιο είναι. Δεν έχω όρεξη, μου λέει. Θέλω να με σπίτι. Δεν ξέρω τον πατέρα σου και με το ζώο τον πήρα να πάει. Πάμε, του λέω στον πατέρα σου, μου λέει δεν θέλω να πάω. Και του λέω σήκω να πάω γιατί είναι πατέρα σου. Λέει, δεν θέλω. Τελικά το πήρα, πήγαμε. Δηλαδή και με τον αδερφό του ακόμα που γιόρτασε πήγα μόνη μου. Δεν πήγε αυτό. Του λέει, αν είναι δυνατόν. Και είπα στον πεθαρό μου ψέματα ότι. Δηλαδή με έκανε άλλο ψέματα. Του λέει, γιατί με έκανε άλλο ψέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχαμε το σπίτι, είχε νοικιάσει αδερφή μου το σπίτι από πάνω. Μένανε κάτι Αλβανοί. Λοιπόν, είχε πάρει το παιδί στη δουλειά, γιατί ήταν η δουλειά του άντρα μου, τον είχε πάρει μαζί στη δουλειά. Λοιπόν, μου ήρθα πάνω πιο πάνω καφέ. Πήγαινε. Από εκεί σιγά σιγά αρχίσανε μέχρι τις 2, 3, 4 ώρα. Εγώ νευρίαζα. Του λέω τι έγινε. 3-4 ώρα, τι έγινε. Ο άλλος έχει οικογένεια πάνω. Πού πας. Ήταν δηλαδή ο άντρας με την γυναίκα και τα δύο παιδιά του και ο αδερφός του. Και έκανα παρέα. Του λέω οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τίποτα. Εσύ τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Έκανε 1-2 ώρες και κατέβα κάτω. Μου λέει ξέρω εγώ εντάξει πίνουμε, μου λέει ξέρω κάνουμε, ξέρω και αυτά. Τι να σου πω, του λέω. Εσύ δεν ανέβαινες πάνω μαζί του. Αφού τα παιδιά θα παράταγα μόνα του. Εμένα η επιλογή δική μου να μην πάρει τίποτα παιδιά μου. Μόνα τους. Δεν μπορούσε να πάρει και τα παιδιά σου. Συζητάμε για 2-3 ώρα τη νύχτα. Το απόγευμα, ας πούμε. Το απόγευμα πήγαινα και όξω. Αν έβγαινε. Το απόγευμα τους ήξερε δηλαδή του ανθρώπου. Βέβαια, πώς ήσασταν φίλοι. Βέβαια. Λοιπόν. Εντάξει, μου λέει. Μετά άρχισε το διάστημα και μου λέει: κοίταξε να σου πω, μου λέει. Λέω τι. Μου λέει: με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο και έχει μου λέει πρόβλημα μητέρα μου. Παίρνω τον αδερφό στη Γερμανία, του λέω τι έγινε, τι συμβαίνει, ξέρω εγώ. Μου λέει: τι να σου πω, μου λέει. Είναι άρρωστη η μητέρα μου. Λέει, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, μου λέει. Θα πω να σου πω αν είναι κάτι σοβαρό. Εκείνο μίλησε στο τηλέφωνο. Εγώ δεν ήξερα γερμανικά. Με τα αδέρφια δεν ξέρω που ήταν Γερμανοί και δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Μου λέει: κοίταξε να δει, μου λέει: έχει κάποιον η μητέρα μου. Του λέω: εντάξει, μου λέει: τι θα κάνουμε. Δεν είχαμε και λεφτά. Του λέω: κοίταξε, θα πάρουμε λεφτά. Του λέω: θα δανειστούμε από κάτω να πα. Μάνα σου είναι εντάξει.
τι θα κάνεις, μου λέει, βγάλουμε, βρήκαμε τα λεφτά τέλος πάντων, από τον αδελφό του, αν ξέρω εγώ. Μου λέει, θα βγάλουμε το στήριο. Πότε θα το βγάλουμε, 16 Οκτώβριο το βγάλαμε να γυρίσει. Μου λέει, βάλαμε 5 μέρες. Του λέω, κοίταξε να δεις, τώρα να πας 5 μέρες, η μαμά σου έχει καρκίνο. Αυτή τη στιγμή, άστο το εισιτήριο πως είναι κενό και μην το βγάλεις επιστροφή. Μπορεί η γυναίκα να χρειαστεί ένα μήνα να κάτσει εκεί, τι θα κάνεις. Εντάξει, εντάξει. Όχι, μου λέει, 5 μέρες. Εγώ το άφησα 10 μέρες. Ήταν 16-26 να γυρίσει πίσω. Λέω, αφού δεν θες, όχι, μου λέει 5 μέρες. Του λέω, θα βγάλω 10. Το βγάλα 10 μέρες. Εντάξει, μου λέει, του λέω, κοίταξε να δεις. Μου λέει, τι. Τον πήγαινε στο αεροδρόμιο μαζί με τα παιδιά μου. Του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω, ξέρω ότι θα φύγεις. Αυτή τη στιγμή, αν θα φύγεις, ξέρω ότι δεν θα ξανάρθεις. Μου λέει, πού το ξέρεις. Του λέω, ξέρω ότι δεν θα ξανάρθεις. Μου λέει, πού το ξέρεις. Εγώ θα ξανάρθω, τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Του λέω, το ξέρω. Μου λέει, πού το ξέρεις. Του λέω, άκουσε, το ξέρω. Δεν ξέρω, το είχα προαίσθημα μέσα μου. Βέβαια, από τη μία δεν μπορούσα να με τον αφήσω. Λέω, μάνα του είναι. Έπαιρνα τηλέφωνο στη Γερμανία, δεν μπορούσα να την πιάσω. Λέω, θα είναι σε κανένα νοσοκομείο. Πού ξέρω εγώ να μιλήσω γερμανικά και να μιλήσω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Μου λέει, αποκλείεται. Μου λέει, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Του λέω, θα σου πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή θα φύγει, αλλά σκέψου ότι έχει τρία παιδιά πίσω σου. Η επιλογή είναι δική σου πλέον. Όχι, μου λέει, εγώ θα πάω και το πολύ πολύ, αν δω ότι είναι καλά, θα κάτσω να δουλέψω, να βγάλω λεφτά, να πάρω και εσά και τα παιδιά μαζί μου. Τον πήγαμε στο αεροδρόμιο με τα παιδιά. Λοιπόν. Μου λέει, εγώ θα έρθω. Έκλαιγε συγκεκριμένα κιόλα, θυμάμαι δηλαδή. Μου λέει, στεναχώρησε, σε παίρνω τηλέφωνο. Είχε κάποιο πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Η πτήση, ξέρω εγώ, αντί να φύγει, ξέρω εγώ, στι 1 η ώρα, φύγε στι 3. Μέσω Βουδαπέστη θα πήγαινε. Με παίρνει, περίμενε εγώ να μου πάρει τηλέφωνο τώρα τι ώρα θα στη Γερμανία. Μου λέει, κοίταξε να σου πω. Μου λέει, Βουδαπέστη, 6 ώρα το πρωί. Δεν έχω φτάσει, μου έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μου θα κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο του πάρκο και να μα πάρει το πρωί να πάμε Γερμανία. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Παίρνει το μεσημέρι. Λεπτό. Εσύ μου λες, έχεις ένα προαίσθημα ότι δεν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ο άντρας σου μπαίνει στο αεροπλάνο και να φύγει για Γερμανία. Mm-hmm. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Γιατί από τη μία βεβαίως και θες να τον αφήσεις να πάει για την μητέρα του. Απ' την άλλη όμως, μέσα σου πιστεύεις ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μην γυρίσει ο άντρας σου. Έλεγα, μήπως τυχόν ξέρω εγώ, εντάξει, και ξεμυαλιστεί δηλαδή, όχι όμως με γυναίκα. Για τη Γερμανία, ότι ήθελε να κάτσει εκεί. Δηλαδή, έλεγε πάντα ότι θέλω να φύγω να παραμείνω εκεί. Το έλεγε. Α, ήθελε να πάει ήθελε στη Γερμανία. Να πάει εκεί, βέβαια. Εκεί ήθελε να πάει πάντα. Δηλαδή, το έλεγε, θέλω να πάω. Ναι, βρε, Ρούλα μου, να σου πω όμως κάτι. Mm-hmm. Παρακολουθώ όλη την ιστορία που μου λες πολύ προσεκτικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Μου λες, έχω έναν άντρα ο οποίος ήθελε να καλεί τους φίλους του στο σπίτι. Mm-hmm. Ήθελε να παίζει κομπιούτερ. Ήθελε να πάει στη Γερμανία. Και σε όλα αυτά δεν βλέπω πουθενά τη σχέση ζευγαριού. Δηλαδή, εσύ την ώρα που μου λες, σκέφτομαι το ενδεχόμενο ότι μπορεί να μην γυρίσει από τη Γερμανία, στη φάση τη συγκεκριμένη mm-hmm. που μου περιγράφεις, αντί να μου πεις εκείνη τη στιγμή τρελαίνομαι γιατί είναι ο άντρας μου και τον αγαπάω και ξέρω ότι με αγαπάει και θα με προδώσει, μου λες, ήθελε πάντα να πάει στη Γερμανία. Mm-hmm. Και το θεωρείς λογικό. Όχι, δεν θεωρώ λογικό. Και τι πρέπει να κάνω, πες μου. Δηλαδή, ξέρω, να μην αλλά... τον αφήσω, έτσι και έτσι θα φεύγει. Θα φεύγει, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Δηλαδή, υπήρχε κάποια καταπίεση. Θα πάω, δεν μπορώ να κάτσω. Του λέγα, σκέψου τα παιδιά σου, δεν έχουμε λεφτά. Σύμφωνοι όλα αυτά. Δεν σου είπα να τον δέσει στο σπίτι, να τον αλυσοδέσει και να του πει δεν πα. Άμα θέλει να σε αφήσει, θα σε αφήσει. Αλλά ακριβώς. Εσύ πώς το αντιμετώπιζες τόσο ψύχρεμα. Δηλαδή, πάντα ήθελε να πάει στη Γερμανία. Εγώ θα τρελαινόμουν. Και τι να έκανα, αφού μου λέει ότι θα πάω να κοιτάξω για δουλειά, να έρθει και εσύ με τα παιδιά. Του λέγα, δεν θα πα. Και πιστεύω ότι μέχρι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα 12 χρόνια, τον κάνα εγώ και δεν πήγαινε. Ναι, αλλά έφυγε με ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δηλαδή, δεν του πε, έλα να σου πω, Γερμανία δεν πάμε, τελείωσε. Πήγαινε να δει τη μάνα σου, αλλά εγώ στη Γερμανία δεν πάω. Τα αγαπεί όλα αυτά. Αυτός όμως έφυγε με την προοπτική ότι μπορεί να ψάξει και για δουλειά. Έτσι έλεγε εκείνος. Εγώ του έλεγα, ναι, αλλά εγώ όμως με την προϋποθέτηση όμως ότι το εισιτήριο είναι και σου έσχισε πίσω. Θα γυρίσει πίσω. Το εισιτήριο το βγάλαμε έτσι. Το εισιτήριο το βγάλαμε για να γυρίσει πίσω. Μέσα το πρόστιμά μου σου λέω ότι έλεγε. Μα γι' αυτό και, και θα σου εγώ πώς έγινε και αυτό γιατί δεν γύρισε. Είναι το πώς νιώθεις εσύ. Λοιπόν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βλέπει τον άντρα του να φεύγει, το στήριγμά του, τον πατέρα των παιδιών της, έτσι. Και τον βλέπει να φεύγει και ξέρει ότι μπορεί να μην γυρίσει. Δεν μπορούσα. Το ξέρανε. Το ήξερε και η μητέρα μου. Και μου λέει, μην τον αφήσει να φύγει. Αλλά μου λέει, αν είναι άρρωστη η μητέρα του όμως. Αν είναι αλήθεια. Βέβαια, έχει ειδική υποχρέωση. Να κάνεις. Λοιπόν, έπρεπε να τον αφήσω να φύγει. Ό,τι και να γινόταν. Μάνα του ήταν. Αλίμονο. Λοιπόν, όπως είναι και η δικιά μου μάνα, όπως είναι και η δικιά του μάνα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές ούτε καν έπρεπε να το σκεφτούμε. Σίγουρα. Σωστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η δικιά μου επιλογή και πιστεύω. Κάπου στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Και έλεγα εντάξει, μάνα του θα γυρίσει. Φοβόμουν και να μην γυρίσει. Έλεγα τώρα και αν ξέρω εγώ εκεί είναι πιο καλά και του αρέσει και πέρα και μείνει. Έλεγα μετά εντάξει, δεν μπορεί. Τρία παιδιά έχει πίσω του. Αν είναι δυνατόν να τα αφήσει. Και ήξερα πόσο αγάπη στο γιο του. Πίστευα ότι ήταν πολύ δεμένο με το γιο του. Δηλαδή, από τη μία έλεγα ότι μπορεί να πάει, αλλά εντάξει και θα μα πάρει κιόλα. Από τη μία έλεγα όμω, πώ θα αφήσει αυτό το παιδί πίσω. Τέλος πάντων μου λέει, κοίταξε να σου πω, μου λέει.
Δεν με παίρνει εκείνη τη μέρα τηλέφωνο. Παίρνω εγώ τηλέφωνο την κουνιάδα μου. Τη λέω Μαρία, τι γίνεται. Δεν με παίρνει τηλέφωνο. Σε χαρά μου λέει δεν τον έχω δει καθόλου. Τίποτα. Τέλος πάντων, πετάγουμε και τη λέω εκείνη την ώρα. Τη λέω Μαρία, αν μάθει τίποτα, ξέρω εγώ η μητέρα σου, να μου πει. Πέρνανε δύο μέρες, πέρανε τρεις μέρες. Μου λέει, κοίταξε να σου πω, μου λέει. Λέω, ορίστε. Μου λέει, δεν έχει φανεί πουθενά. Μετά από τρεις μέρες με παίρνει τηλέφωνο. Με Γερμανία επικοινωνούσες, έτσι. Ναι. Με Γερμανία. Μου λέει, έλα, μου λέει, του λέω, τι έγινε. Του λέω, πού είσαι. Του λέει, δεν είσαι στη μητέρα σου, στην αδερφή σου. Μου λέει, να βρήκα ένα φίλο, μου λέει, και πήγα να μείνω εκεί. Τι έκανα, λέει, του λέω. Του λέω, σοβαρά μιλάς τώρα. Λέει, ναι. Του λέω, τι δηλώσει το φίλο και πού τον βρήκε. Εσύ το φίλο έχει να πα Γερμανία 17-18 χρόνια. Και βρήκε τώρα το φίλο σου. Τώρα λέει, δυνατόν. Του λέω, δεν μπορώ να το καταλάβω το μυαλό μου. Μου λέει, ναι, ξέρω εγώ. Του λέει, μάλλον τι κάνει, είναι καλά. Τι κάνει η μητέρα σου. Μου λέει, πάει καλύτερα. Ωραία, εντάξει, του λέω, μου λέει, θα σε ξαναπάρω. Μου λέει, επειδή είσαι ένα κρεβάτι λεφτά, ξέρω εγώ, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Του λέω, τι να σε ξαναπάρω. Πες μου, πού είσαι, θα σε πάρω εγώ. Αν έχει πρόβλημα εσύ από εκεί πέρα, θα σε πάρω από εδώ. Όχι, μου λέει. Θα σε πάρω εγώ, εντάξει. Με παίρνει μετά από δύο-τρεις μέρες, του λέω τι γίνεται, του λέω οι μέρες πλησιάζουν. Το Σάββατο του λέω έρχεσαι. Μου λέει ξέρεις τι σκέφτηκα. Του λέω τι σκέφτηκες. Μου λέει να, επειδή εδώ πέρα στη Γερμανία βοηθάνε τα. Δηλαδή του ανθρώπου που δεν έχουν, ξέρω εγώ, έχουν προβλήματα, ότι ξέρω εγώ δεν έχουν λεφτά, του δίνει κάποια πρόνοια, κάτι λεφτά. Του λέω ρε, και τι θες τώρα. Μου λέει να κάτσω, μου λέει να πάρω αυτά τα λεφτά μου και να έρθω. Γιατί να μην βγάλω και τα εισιτήριά μου. Του λέω αυτά τα εισιτήριά μου βγάλει, τι να βγάλει. Του λέω, αυτή τη στιγμή εμένα με έχει αφήσει, του λέω με τρία παιδιά, με έχει αφήσει, του λέω χωρίς λεφτά. Και από εκεί και πέρα του λέω, εντάξει, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω, του λέω να έρθω εγώ εκεί πέρα, αποκλείεται. Να σου πω, γύρνα με το έτσι θέλω. Το μυαλό σου δεν το αλλάζω, του λέω, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Εγώ όμως είχα φαγωθεί. Λέω, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Πιάνω το παιδί από πάνω. Του λέω, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Πιάνω το μικρό του κουνιάδο μου που έρχονταν και με έβλεπε συνέχεια ο κουνιάδο μου. Του λέω, Κώστα, τι συμβαίνει. Πες μου, τι συμβαίνει, του λέω με το Σπύρο. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν ξέρω τίποτα και αυτά, το ένα και το άλλο. Εντάξει. Πιάνω εγώ τον Αλβάνο και του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω, Θανάση, ένα και ένα κάνουν δύο. Ο Κώστας κάτι μου είπε, αλλά δεν μου είπε ακριβώς τι γίνεται. Μου λέει, αφού ξέρει την πέψη και δεν τη λέει. Του λέω, τι συμβαίνει. Τι να σου πω, μου λέει, πρέπει να υπάρχει άλλη. Εγώ τελείωσα μετά. Του λέω, τι πρέπει να υπάρχει άλλη, δηλαδή, δεν το κατάλαβα, του λέω αυτό το πράγμα. Μου λέει, πρέπει να υπάρχει άλλη. Του λέω, πες μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μου λέει, μέσω κινητού. Δηλαδή, εγώ ήμουν στη δουλειά, με πήρε κάποιο σπίτι τηλέφωνο, από Γερμανία έκανε πλάκα μαζί μου. Εγώ τη μίλησα, ξέρω εγώ, μου έδωσε το τηλέφωνο, τη έδωσα το τηλέφωνό μου. Είμαστε στη δουλειά με τον άντρα σου. Και του είπα ότι είναι αυτή από τη Γερμανία, είπε και αυτό σου λέει ότι ήταν από τη Γερμανία, και από εκεί αρχίνησαν, λέει, από τα κινητά. Του λέω, ωραία, γιατί δεν μου το λύσει λόγω μπροστά. Αυτή τη στιγμή εγώ τι να κάνω. Δεν λέω τίποτα σε κανένα. Περιμένω το τηλέφωνο του. Του λέω, ήταν Παρασκευή. Του λέω, αύριο πετά. Τι ώρα, του λέω, θα έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο. Α, μου λέει, δεν θα έρθω αύριο. Του λέω, τι δεν θα έρθω αύριο. Δεν το κατάλαβα, του λέω. Με ρωτά, σου λέω, μια εβδομάδα μένα χωρίς λεφτά, πρέπει να σε αφήσει, δεν πάμε τρία παιδιά. Του λέω, είναι τα τηλέφωνα, τα φώτα, τα πλήρωτα αυτά. Τι θα γίνει, του λέω. Τότε και εγώ δεν δούλευα, είχα τα παιδιά μου. Μου λέει, να μου λέει, θα σου στείλω, ξέρω εγώ, να αυτές τις μέρες που θέλω, ξέρω, τουλάχιστον 15-20 μέρες, ξέρω εγώ, να πάρω τα λεφτά, θα βρω μια δουλειά, να σου στείλω και λεφτά. Δεν του είπα τίποτα εκείνη τη μέρα. Παίρνω την κουνιάδα μου. Τη λέω, μ' αρέσει και θα σου συμβαίνει. Μου λέει, ναι, είναι αλήθεια. Εγώ λες και κατέβηκε. Ορίστε. Όλοι το ήξεραν. Όλοι το ξέρανε. Πιστεύω ότι ο μόνος που δεν το ήξερε ήταν ο πεθερός μου. Όλοι οι άλλοι το ξέρανε πάντως. Λοιπόν. Του λέω, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Λέω, τώρα να το πω στη μητέρα μου. Κάπου, εντάξει, ήταν άρρωστη, παίρνω οξυγόνο, λέω, θα την πεθάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο είναι τις αδερφές μου. Αυτό και αυτό συμβαίνει. Μου λένε οι αδερφές μου, την άλλη φορά τον πιάσαμε, του μιλήσαμε. Του είπαμε, ξέρω εγώ, αυτός μας είπε ότι θέλει τη γυναίκα του και γι' αυτό γύρισε, λέει, και γι' αυτό δεν ανακατευθήκαμε. Τι θα κάνεις, μου λέει. Είναι τρία παιδιά στη μέση. Τους λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, αδερφή μου, δεν θα ξανάρθει, μου λέει. Τους λέω, που το ξέρεις. Μου λέει, υπάρχει άλλη γυναίκα στη μέση. Τη λέω ναι. Μου λέει, δεν είμαι σίγουρη, μου λέει, αλλά κάτι άκουγε άντρας μου, λέει, βάσει από ανθρώπους, γιατί ο γαμπρός μου ήταν στις δουλειές και τον είχε με έναν άλλον άνθρωπο, ξέρω εγώ, και έλεγε αυτός που όλοι μιλάει στο κινητό.
Πολλές ώρες μιλάει στο κινητό. Δεν είναι μόνο ότι μιλάει πάρα πολλές ώρες. Είναι λέει ότι λέει αγάπη μου, γλυκά μου, ξέρω εγώ. Λέει, όχι απλώς μιλάει, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν μπορεί να μιλάει στην κουνιάδα μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέει, βέβαια. Εντάξει, το άφησε αυτό σου λέω. Μετά από τα απόψε, αδερφή μου, τα συζήτησα με τον γαμπρό μου, λέει, μάλλον πρέπει να ήταν η άλλη. Τι θα κάνει, μου λέει, τι λέω, τι να κάνει. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω να περιμένω. Με έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, του λέω τι θα γίνει. Η μέρα του λέω όλο και μεγαλώνει, τι θα κάνω. Από Οκτώβριο πήγε Νοέμβριο, πήγε Δεκέμβριο. Του λέω έρχονται Χριστούγεννα, τα παιδιά σου να σε δούνε. Το μικρό κλαίει. Του λέω δεν τα σκέφτεσαι αυτά τα παιδιά. Μου λέει θα δούμε και θα κάνουμε. Εγώ όμω δεν αντέχα άλλο να κάτσω κάτω. Έπρεπε να φύγω. Πήγα στη μητέρα μου. Λέει μητέρα μου, μην τα βγάζουμε πέρα. Μίλησε και ο πατέρα μου μαζί του. Του λέει πεθερέ, κάτσε του λέει κάτι τα παιδιά λίγο. Του λέει και εγώ θα έρθω. Του λέει θα στείλω λεφτά, ξέρω εγώ. Κοίταξε του λίγο μέχρι να του πάρω εκεί μαζί μου. Πατέρα μου λέει παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπο μου μίλησε, λέει μου εξήγησε. Μετά με παίρνει από τρεις μήνες τηλέφωνο. Εγώ μέσα στην γειτονιά μου λέει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πουθενά. Λέω εντάξει. Πέρασε όλο το διάστημα αυτό, με παίρνει τηλέφωνο μετά από τρεις μήνες. Μιλάμε επαφές ανατρίμηνο. Τα παιδιά τι κάνουν, καλά είναι, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ πιστεύω να σου πω κάτι, Σία. Ότι κακά τα ψέματα. Με πλήγωσε πάρα πολύ. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ο μόνος άντρας, δηλαδή. Δεν ήθελα να δείξω στα παιδιά. Δηλαδή να τα πληγώσω. Μου λένε, βρε μαμά, γιατί. Εντάξει, εμείς τι φταίγαμε. Εσύ αν είχες κάποιο πρόβλημα με τον παππού, ήταν δικό σου το πρόβλημα. Δηλαδή, να με μας μεγάλουν πρώτα και μετά σε παράταγε. Αυτή τη στιγμή ήταν, δεν ήταν. Τι να σου πω, μου λέει μεγάλη μου κόρη. Τη λέω, κοίταξε να δεις, είναι πατέρα σου, δεν πάει να είναι πατέρα σου. Ναι, μου λέει, μαμά μας παράτησε. Τη λέω, κοίταξε να δεις. Αν σπάσω το πόδι μου, μου λέει τι. Τη λέω, κοίταξε να δεις. Δεν θα μπορώ να περπατήσω. Ή θα έρθει, λέω, εσύ να με βοηθήσει, ή θα πάρω να δεκανίκη. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Τη λέω, έτσι είναι και ο πατέρα. Αυτή τη στιγμή εντάξει. Κακά τα ψέματα. Αν δεν υπάρχει πατέρα, δεν είναι το σπίτι, ρε παιδιά, σίγουρο. Δηλαδή είναι οι κολόνες του σπιτιού. Δηλαδή, μου λέει η μαμά, τώρα λέει, δηλαδή είμαστε, μου λέει, με ένα πόδι, έτσι δεν είναι. Τη λέω, εντάξει. Αν θα βοηθήσει και εσύ, λέω, θα είμαστε με δύο πόδια. Μου λέει, τον αγαπούσα, μου λέει πάρα πολύ. Τη λέω, το ξέρω. Μου λέει, τον αγαπά. Τη λέω, τον αγαπώ. Τι να τη πω, εντάξει, τον αγαπούσα, δεν μπορώ να πω ψέματα στο παιδί. Μου λέει. Κι εγώ μου λέει τον αγαπάω. Με ρώταγε η κόρη μου μεγάλη. Η μικρή. Μαμά τον αγαπά, τον αγαπάω. Είχα και τον μικρούλικο. Μαμά και εγώ τον αγαπάω, μου λέγε. Του λέω εντάξει. Του λέω τι να σου κάνω. Μαμά πες τον άρθρο, μου λέει. Του λέω πες σωστή, τι να σου πω εγώ. Μου λέει κοίταξε να δεις, μου λέει μαμά. Να πάμε να τον πάρουμε, μου λέει εμείς. Τη λέω πού να πάμε να τον πάρουμε. Δεν ξέρουμε πού είναι, τη λέω. Τη λέω κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή τη λέω μπαμπά είναι στη Γερμανία, δουλεύει, θέλει να βγάλει λεφτά να σε βοηθήσει να έρθει εδώ πέρα. Μου λέει κοίταξε να δεις, μου λέει μαμά. Δεν είναι, μου λέει, είναι με άλλη γυναίκα. Εγώ μου λέει: μπορεί να είμαι μικρή, αλλά μου λέει: όταν είχε έρθει κάτω ο Θανάσης και στα έλεγε, εγώ τα άκουγα όλα, μου λέει. Τι σου λέω: από φυσική μου όχι, μου λέει: τα άκουγα. Τι σου λέω: εντάξει, δεν πειράζει. Στα παιδιά του στοιχήσαν πάρα πολύ που όταν μάθανε ότι με αυτήν τη γυναίκα που ήταν, έκανε άλλο παιδί. Πώς λοιπόν, το έμαθες εσύ αυτό? Από την κουνιάδα μου. Το είπε η κουνιάδα μου. Μου λέει: έχει κάνει άλλο παιδί. Από εκεί πέρα κοίταξε να φτιάξει τη ζωή σου, μου λέει, και άστονα. Δεν αξίζει τον κόπο. Για εμάς, μου λέει, δεν είναι. Δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη που μου την είπε. Μου λέει, δεν είναι άντρας για μένα. Δηλαδή, τη λέω, τι να σου πω, ρε Μαρία, τη λέω. Τη λέω, μου λέει, κοίταξε να φτιάξει τη ζωή σου. Τη λέω, κοίταξε, δεν είναι απλό πράγμα να φτιάξει τη ζωή σου. Αυτή τη στιγμή τη λέω, έχω κάνει τρία παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν μπορώ να πάρω στον δρόμο. Να κοιτάξω να φτιάξει τη ζωή μου. Εγώ παντρεύτηκα με ένα σκοπό. Να μεγαλώσω αυτά τα παιδιά, να μπορούσα να του κάνω τουλάχιστον ότι ήμουν εγώ. Ούτε να μπλέξουν με ναρκωτικά, ούτε να μπλέξουν με πράγματα άσχημα. Και τουλάχιστον όπως με δείχνουν εμένα στην γειτονιά και να λένε αυτό το παιδί είναι αυθινής και ξέρω εγώ δεν έχουν πρόβλημα με μένα, ναι. Έτσι είναι και τα παιδιά μου. Μου λέει θα τα καταφέρεις μόνη σου. Τουλάχιστον έχω στηρίγματα, έχω τη μάνα μου, έχω τον πατέρα μου, όσο είναι καλά και εκείνη, και τις αδερφές μου. Λοιπόν, τέλος πάντων μου λέει η κόρη μου, εντάξει μαμά θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή αυτό το παιδί το μεγάλο δεν ξέρω, μου έχει στηρίξει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Του έχω ρίξει και λίγο τα βάρη, γιατί εντάξει, είμαι στη δουλειά, κάθεται αυτό μου κάνει τις δουλειές, ξέρω εγώ, δεν θέλω να με κουράσει. Μόνο που τώρα είναι σε μια ηλικία, είναι 12 χρονών και κάπου η εφηβεία της αρχίζει και. Αρχίζει και αγριεύει λίγο. Μόνο στη φωνή βέβαια. Στα άλλα είναι πολύ καλό παιδί. Εντάξει, μίλησα με κάτι κλινικοζουργού, μου λέει εντάξει, είναι η εφηβεία του παιδιού, μην το παρεξηγήσει, δεν πειράζει. Το πρόβλημα αρχίνησε πριν 6 μήνες. Λοιπόν,
το μεγάλο του πρόβλημα. Έχω το μικρό μου, το γιο είναι 4,5 χρονών. Τότε ήταν 4,5, τώρα είναι 5. Λοιπόν, άρχισε με ένα πόνο στην κοιλιά. Μαμά, πονάω. Πρωτού όμως φύγω, μου λένε οι γιατροί, κοίταξε να δεις τι θα γίνει, μου λέει. Αυτή τη στιγμή μου λέει, το παιδί... Πάμε σε μια σειρά, δηλαδή από ό,τι βλέπουμε εξετάσεις και αυτά, έχει όντως πρόβλημα το παιδί, πρέπει να χειρουργηθεί. Παίρνω εγώ την κουνιάδα μου, τη λέω, Μαρία, αυτό και αυτό συμβαίνει. Εγώ δεν μπορώ να το βρω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Αν θες βρέσω να πες το και αν ενδιαφέρεται για το παιδί του, ας κάνω και καταλαβαίνει. Εγώ πρέπει να κάνω το καθήκον μου, σαν μάνα, και από εκεί και πέρα η επιλογή ήταν δική του. Την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, 12 ώρα το μεσημέρι. Μου λέει, τι συμβαίνει, μου λέει με το παιδί. Δηλαδή με ρώτησε, ξέρω εγώ τι κάνουν τα άλλα παιδιά. Του λέω, θα και αυτό συμβαίνει. Μου λέει, θα έρθω σε μία εβδομάδα. Θα ψάξω να βρω εισιτήριο και θα το βρω. Του λέω, δεν ξέρω αν θα γίνει εγχείρηση σε μία μέρα, γιατί εκκρεμούσε μία εξέταση και ιστιογραφία. Από εκεί και πέρα θα ξέρουμε πώς θα γίνει εγχείρηση. Του λέω, αν θα γίνει σε μία μέρα, σε δύο μέρες, οι γιατροί μου είπαν ότι μπορεί να γίνει και σήμερα και αύριο να πει το παιδί χειρουργείο. Δεν ξέρω, περιμένω να εκκρεμεί μία εξέταση. Από εκεί και πέρα του λέω, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Μου λέει, πώς να έρθω. Του λέω, με τα πόδια. Εγώ νευρίασα. Του λέω, με ρωτάς πώς θα έρθεις. Δεν με ενδιαφέρει. Του λέω, κόψε το λαιμό σου. Εγώ είμαι στο παιδί μου. Το τι θα κάνει είναι δικαίωμά σου. Μου λένε να έρθω με τα πόδια. Ειρωνία. Έλα με τα πόδια, του λέω. Εγώ του λέω κάτω στη γυναίκα μου, θα αρχόμουν, του λέω με τα πόδια. Θα δει καβδούλ και θα ανέβαινε πάνω. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα κάνει. Εγώ ήταν υποχρέωση να σε ειδοποιήσω από εκεί πέρα, κάνω ό,τι καταλαβαίνει. Με παίρνει την άλλη μέρα, μου λέει θα έρθω σε μια εβδομάδα, μου λέει βρήκα εισιτήριο. Του λέω σε μια εβδομάδα, αν θα γίνει το παιδί το χειρουργείο, εγώ δεν σου είχα ανάγκη. Από εκεί πέρα κάνω ό,τι καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, έγινε κάποιο μπέρδεμα, ξέρω εγώ, δεν έγινε η εγχείρηση, γιατί είχαν απεργία τότε τα νοσοκομεία και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Λέω στον γιατρό, σας παρακαλώ να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, μια εξωτική ιστιογραφία, να πληρώσουμε, ξέρω εγώ, να δούμε τι θα γίνει με το παιδί. Και αυτό είναι το άνευρα μου σπάσει, και εγώ το άνευρα μου σπάσει, έχω παρατήσει τη δουλειά μου, θα με διώξουν τη δουλειά. Λοιπόν, το μόνο καλό ήταν ότι είχα μπλέξει με πάρα πολλού ανθρώπου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, όχι με βοήθησαν πάρα πολύ, μου σταθήκαν, μου είπαν, ξέρω εγώ, κάτσε όσον καιρό θέλει. Εντάξει, είμαστε εμεί εδώ πέρα, ό,τι αν χρειαστεί και αυτά. Λοιπόν, εγώ είχα όμως και δύο παιδιά πίσω μου. Αυτή η μάνα μου λέει είναι άρρωστη. Παίρνει το οξυγόνο. Πώς θα τα βγάλει πέρα αυτή η γυναίκα. Αυτή θέλει βοήθεια από εμάς, όχι εκείνη να βοηθάει εμάς. Τι θα κάνει. Είχαν μαζευτεί όλες τις αδερφές μου, λέει θα σε βοηθήσουμε, μην φοβάσαι τίποτα. Είμαστε εμείς εδώ και αν χρειαστεί, ό,τι για να κάνουμε, θα πουλήσουμε και το σπίτι μας ακόμα. Να πάμε έξω το παιδί. Δηλαδή, μη σε στενοχωρεί τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Εντάξει. Έρχεται σε μια εβδομάδα μέσα. Μου λέει τι συμβαίνει, αλλά μιλάμε με τσαμπουκά. Του λέω τι κάνει. Μου λέει πες μου τι έχει το παιδί. Είσαι εδώ πέρα, πήγαινε πιάσω και ο κύριος διευθυντής, πήγαινε πιάσω ένα και μιλά του. Δεν πήγε να μιλήσει στο γιατρό. Είχα μια φίλη γιατρό και έρθει και τον έπιασε και τη λέει τι έχει. Του λέει είσαι πατέρας, έχει το δικαίωμα. Του λέει να μάθει για το παιδί σου τα πάντα. Αλλά του λέει να πα στο γιατρό που ξέρει. Όχι του λέει σε μένα, ναι. Εγώ είμαι του λέει παιδίατρος. Δεν είμαι του λέει χειρούργος. Δεν πήγε. Του είπα εγώ βέβαια τι ακριβώς είχε. Εγώ να πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει το παιδί. Δεν με ενδιαφέρει εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή εκείνο. Βέβαια, και μετά από δηλαδή, όσα είχαν γίνει. Ακριβώς. Αυτό είναι το τελευταίο του πράγμα λέω, που πρέπει να σκεφτεί. Του λέω: επενάσουν εδώ πέρα να σταθεί στα παιδιά σου. Αυτή τη στιγμή σε έχει ανάγκη το παιδί σου. Τι θα γίνει. Μου λέει: πότε θα γίνει η εγχείρηση. Ο κύριο όμω είχε βγάλει το εισιτήριο με το επιστροφή. Δηλαδή, είχε έρθει στι 5 του μηνό και στι 14 είχε βγάλει να φύγει. 9 μέρες πρέπει να ήταν. Τώρα 9 μέρες πρέπει να ήταν. 14 μέρες. Του λέω: δεν ξέρω αν θα γίνει το χειρουργείο. Μου λέει: τι θα κάνω. Του λέω: το πολύ πολύ θα αναβάλεις το εισιτήριό σου. Τι θα κάνεις, του λέω. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το παιδί. Άκουσα με ένα λεπτό, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τελικά ο άντρας σου παρέμεινε εδώ όσο γινόταν η εγχείρηση. Σηκώθηκε και έφυγε. Ενώ ήξερε ότι θα γίνει η εγχείρηση του γιου. Σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, και το χειρουργείο κάτσε πολλές ώρες. Μπήκε το παιδί στη Το παιδί σου πώς βγήκε από την εγχείρηση. Πώς βγήκε, δεν θα το γνωρίζατε. Παραμορφωμένο τελείως. Δηλαδή ήταν παντού σωληνάκια. Δηλαδή μόλις τον δει αδερφές μου, όχι εγώ μόνο. Κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αυτή τη στιγμή η υγεία του πώς είναι το παιδί. Αυτή τη στιγμή θα μπω πάλι 2 Νοεμβρίου. Κάθε 6 μήνες μου πάνω πρέπει να γίνει εισαγωγή. Ξανά πάλι. Μέχρι να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εσύ, μετά από όλα αυτά, επειδή μου έχεις πει έτσι μια απίστευτη ιστορία και ξέρεις γιατί βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Δηλαδή έχεις περάσει όλα αυτά που έχεις περάσει και κάθε φορά που μου λες, μου αναφέρεις για ένα χτύπημα, για μια πιστία, για μια προδοσία, χαμογελάς. Δηλαδή το αυθόρμητό σου είναι το γέλιο. Και αυτό όχι, δεν μπορούμε να κάνει αλλιώς. Και πόσο καλός άνθρωπος είσαι, και πόσο γενναιόδωρος άνθρωπος είσαι, και πόσο
καθόλου εγωίστρια δεν είσαι. Δηλαδή, όχι, δεν είναι το κακό μου αυτό, δεν κρατάω κακία μέσα μου. Αυτό, αυτό μου λένε και οι αδερφές μου, λίγο εγωισμό μου λέει, δεν έχεις. Δεν έχω, όχι. Πες μου αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα για σένα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, με τον άντρα στη Γερμανία, να ενδιαφέρεται, να μην ενδιαφέρεται, ό,τι και να είναι μακριά. Με το παιδί σου άρρωστο και με άλλα δύο παιδιά τα οποία εσύ πρέπει να τα μεγαλώνεις μόνος σου. Να πω ότι είναι καλά. Είναι το πρόβλημα τώρα ότι έχουν γίνει και σεισμοί. Μένουμε αυτή σε μια περιοχή. Δεν είσαι στο σπίτι σου. Όχι, σε σκηνές μένουμε. Mm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρει μόνο να γίνει το παιδί καλά. Τίποτα άλλο. Εντάξει, τα σπίτια μας μπορεί να καταστραφήκανε, είναι έτοιμα να πέσουν. Το μόνο με ενδιαφέρει να γίνει το παιδί καλά. Δηλαδή να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω τίποτα άλλο. Το σπίτι θα το φτιάξουμε σιγά σιγά, εντάξει. Σα είπα, έχω ανθρώπου που με στηρίζουν. Είναι η μάνα μου και ο πατέρα μου. Αυτή τη γυναίκα όμω κάπου την έχω κουράσει σαν μάνα. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημά τη, έχει του παιδιού μου το πρόβλημα. Και όχι μόνο τη μάνα μου και τι αδερφέ μου. Αλλά πιστεύω ότι κάπου και αυτέ έχουν την οικογένειά του. Πρέπει να κοιτάξουν τη ζωή του και τα παιδιά του. Να σου πω κάτι, Ρούλα μου. Η οικογένειά σου πρέπει να σε έχει στηρίξει πάρα πολύ από πάρα αυτά πολύ. Που μου περιγράφει. Αλλά πολύ. Πρέπει να σου πω ότι αν εσύ δεν ήσουν τόσο χρυσό άνθρωπο, δεν θα σε στήριζε κανένα και δεν θα σε αγάπαγε κανένα. Μπορείς να αγαπηθείς, γι' αυτό και σε αγαπάνε τόσο πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι η εκπομπή και οι συνεργάτες μου και εγώ θα είμαστε δίπλα σου σε ό,τι και αν χρειαστείς. Και θα δώσουμε μαζί κάθε μάχη και κάθε προσπάθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω επίσης που ήρθες εδώ σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.